φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Σύντομα θα ξεκινήσει ο αγώνας, καθώς ολοκληρώνονται οι τυπικές διαδικασίες πριν τη σέντρα. Λοιπόν, είναι Άγχεντολφ εναντίον της Σεντετιέν. Στην περιγραφή είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Μαζί μου σήμερα θα βρίσκεται και ο Γιώργος Θαναηλάκης. Ευχαριστώ, Χρήστο, και με την ευκαιρία να χαιρετήσω όσους μας βλέπουν σήμερα. Ο αγώνας εγκαλεί κεφαλιά. Απορώ τι έκαναν εδώ οι αμυντικοί. Τον άφησαν να πάρει την κεφαλιά. Είναι τυχεροί που δεν σκόραν. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή τους εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς το παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Αν κρίνει κανείς από τα πρώτα αυτά σημάδια, η ομάδα του στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Την περνάει ανάμεσά τους. Ευκαιρία. Και κάνει το σουτ. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Υπέροχη προσπάθεια για την Άγχεντολφ. Και αυτό ήταν το πρώτο γκολ του μάτς. Αυτά τα σούτ όταν η μπάλα περνά ανάμεσα από σώματα αμυντικών είναι πάντα πολύ ύπουλα για τον goalkeeper, γιατί έχει ελάχιστο χρόνο να αντιδράσει από τη στιγμή που θα δει την μπάλα. Βέβαια εδώ σηκώνει πολλή συζήτηση για το αν θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα σε αυτή τη φάση. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα μετά από αυτό το 1-0. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Μπράβο του. Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Κέρδισε επάξια την μπάλα εκεί. Η άμυνα έκανε την κάφα της βέβαια, αλλά και ο επιτιθέμενος ήταν σε εγρήγορση και ενήργησε. Για να δούμε. Φοβερή ενέργεια. Λίγο έλειψε για τον κόλ. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Βάζει δύναμη ο τροματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Καμπελά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ναι. Πέρασε η παλιά. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Κεφαλιά. Ωραία προσπάθεια με το κεφάλι. Παραλίγο. Ήρθε με φόρα από πίσω και τρύπωσε στην αντίπαλη άμυνα. Κρίμα πάντως που την έχασε. Πάει για το γκολ. Στα δίχτυα η μπάλα. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Αν θέλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, πολύ ωραίο το γκολ και η όλη η ενέργεια εδώ της ομάδας για να το πετύχει, αλλά τα πάντα για μένα ξεκίνησαν από τη λάθος πάσα εκεί στο κέντρο. Αν δεν είχαν κάνει αυτό το σφάλμα, τώρα δεν θα ήταν με σκυμμένα τα κεφάλια. Η Άγχεντολφ παίρνει προβάδισμα με 2 γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Σε πολύ πλέον εκτυπάει για τον γκολ. Ω, κι άλλο γκολ. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ.
δίνει την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Δοκιμάζει σουτ. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Θεωρητικά, στο ποδόσφαιρο λέμε ότι όλα είναι ανοιχτά μέχρι τέλους. Αλλά εδώ δυσκολεύομαι να το πω. Πάντως, δεν θα βαρεθούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα σήμερα. Έχω το προαίσθημα, Χρήστο, ότι στο δεύτερο μέρος θα χάσουμε το μέτρημα, γιατί δεν τους βλέπω να αρκούνται με τα τρία τεμάχια. Τρία γκολ διαφορά μεταξύ των αντιπάλων. Με τον πίνακα να γράφει 3-0. Το μάτς παίζεται και πάλι. Καμπελά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Υπέροχη προσπάθεια. Σίγουρα μπορούσε και καλύτερο σου. Αυτό το άσχημο τελείωμα τους έχει απογοητεύσει όλους. Και ειδικά τον ίδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να είχε κάνει σε αυτή τη φάση. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Τρυπάει την άμυνα με την μπάλα. Θα σουτάρει για γκολ. Άσχημο σουτ. Τα βάζει με τον εαυτό του. Εντάξει, το κοντρόλ ήταν άψογο. Αντί όμως να σουτάρει, μπορούσε να σηκώσει το κεφαλάκι του και να ψάξει ένα συμπαίκτη του. Όλοι ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει. Ό,τι και να πει κανείς για το ταλέντο αυτού του παίχτη, είναι λίγο. Και ξέρουμε πως με μερικές του ενέργειες μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Μπάλα πάει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Υπάρχει δραστηριότητα εκεί στην πλάγια γραμμή, σαν να ετοιμάζεται να γίνει κάποια αλλαγή. Στέλνει απευθείας μπροστά. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Γκαμπριέλ Σίλβα. Σέλνες. Πολύ ζόρικη επέμβαση. Κατρίν. Είναι ακόμα έξω από την περιοχή. Και θα κάνει το τάκλιν. Με πολύ σωστό timing. Μπράβο του. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Και τώρα ο προπονητής ρίχνει στο παιχνίδι το τελευταίο του χαρτί. Εξαπολύει ένα σουτ. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Υπέροχη κίνηση. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Να και το βολέ. Απογοητευτικά έξω η μπάλα. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Συρτή κάθε την παλιά. Η σκέψη ήταν καλή, αλλά δεν κατάφερε να βρει κάποιον τελικά. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χόλαινε. Αυτό είναι φάουλ. Καλή η σκέψη του, αλλά υπολόγισε λάθος την απόσταση. Στον ουρανό η μπάλα. Σουτάρει με δύναμη. Νέα κεφαλιά. Το πέτυχε. Μίκρινε η ψαλίδα. Πλέον υπολείπονται δύο γκολ. Όταν είναι καλό το κόρνερ και βάλεις σωστά το κεφάλι σου, ο goalkeeper δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Η Σεντετιέν μειώνει στα δύο τα γκολ της διαφοράς.
απέκρουσε. Παραλίγο να έχουμε γκολ εδώ. Και νομίζω πως όλα τελείωσαν πλέον. Ναι, το έληξε. Καταπληκτική απόδοση εδώ. Και ο προπονητής τους θα είναι σίγουρα χαρούμενος. Καθώς οι παίκτες του έκαναν ακριβώς ό,τι του ζητήθηκε και πέτυχαν μια υπέροχη νίκη. Το σημερινό μάτς είναι το ιδανικό παράδειγμα να θυμηθούμε την αξία του να επιτίθεσαι από τον άξονα, όταν βέβαια έχεις και τους κατάλληλους παίκτες. Έτσι και αυτοί σήμερα, με τις κούρσες τους από εκεί, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στον αντίπαλο, ο οποίος φυσικά δεν μπόρεσε να τους σταματήσει. Και καθώς οι οπαδοί ξεκινάνε για το σπίτι τους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας.